τι να σου πω, μπορεί να ήταν και σε κάποιο άλλο κανάλι ο άνθρωπος, πάντως είναι πολύ καλός σαν δημοσιογράφος. Εντάξει, σίγουρα ο Sky χρωστάει πολλά σε αυτόν. Πιστεύω ότι και οι δύο χρωστάνε στην άλλη πλευρά, και ο Sky στον Ευαγγελάτο και ο Ευαγγελάτος στο Sky. Όσο είναι μαζί συνεργάτες, που εύχομαι να είναι, πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές γνωρίζουν την αξία του ενός και του άλλου. Ποιο χρωστάει σε ποιον, ο Ευαγγελάτος στο Sky ή ο Sky στον Ευαγγελάτο? Αυτό το ξέρει ο Sky. Θέλω στο ρόλο που θα μπει η μαμά μου. Όταν έχει αυτή τις εικόνες. Έχεις τη δυνατότητα να καταλάβεις ότι οι ειδήσεις δεν είναι ο καθρέφτης μιας χώρας. Πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να είναι. Δεν είναι. Γιατί το κυνήγι. Δεν είναι ενημερωτικό φυλάδιο οι ειδήσεις. Η είδηση για μένα είναι η είδηση. Έχουν ανατραπεί τα πάντα. Η είδηση που είναι κάτι το καινούριο. Αυτό που άκουσες πριν. Δεν είναι ο καθρέφτης. Δεν βγάζουμε κάθε μέρα ένα δελτίο που να λέμε Ελλάδα σήμερα. Τι έγινε? Δεν έπεσε κανένα μπαλκόνι. Δεν έπεσε κανένα κτίριο. Έγινε μια ληστεία. Δεν έγινε φόνος. Δεν. Καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία. Για το καινούριο. Δεν είναι το καινούριο. Ψάχνουμε το άσχημο. Ψάχνουμε το καινούργιο. Και πολλές φορές ψάχνουμε και το άσχημο περισσότερο από όσο ακόμα θα πρέπει. Ακόμα καλύτερα να είναι άσχημο μαζί. Να σου πω κάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός πέρασε, για να παίρνουμε πρόσφατα γεγονότα, μην μιλάμε γενικά, πέρασε προχθές. Δεν ασχοληθήκαμε όλοι με τον Παναθηναϊκό. Δεν κάναμε. Γιατί? Πουλάει και ο Παναθηναϊκός. Πουλάει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, παιδιά, δεν είναι τόσο τα πράγματα. Με τους ανθρώπους της τηλεόρασης εσχρά. Δηλαδή δεν είναι πουλημένοι στα πάντα. Θα προβάλλουμε και το καλό. Να σας πω άλλο πράγμα. Πέθανε ο Ελίτης. Θα μου πείτε ότι δεν ασχολήθηκε κανένας με τον Ελίτη που πέθανε. Την κηδεία του, ενώ δεν είπε ότι δεν ήθελε. Δεν καλύψαμε την κηδεία του. Καλύψαμε την ταφή. Δεν καλύψαμε την κηδεία του. Αλλά. Δηλαδή την ώρα που γινόταν η κηδεία, κάμερα ο Sky μέσα δεν είχε. Το ότι πήγαμε απ' έξω και σεβαστήκαμε είναι αν θες ο φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο και το άλοθη. Αν θες να το πεις έτσι, να σου το πω εγώ να το πούμε και έτσι. Αλλά από εμάς που είχαμε λόγο. Που θέλαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω είναι ότι κάναμε στα δελτία μας εκείνες τις μέρες, τις 2-3 μέρες, συζητήσεις για τον Ελίτη. Θα μου πεις, έπρεπε να πεθάνει για να το θυμηθείτε. Δυστυχώς ναι. Αλλά και το ότι όταν πέθανε, σταθήκαμε σε αυτόν που δεν είναι εμπορικό θέμα, είναι δείγμα, ρε παιδιά. Μια στιγμή, να πω κάτι. Πού είναι το κέντρο. Όχι αυτό έλειπε. Να καταλαβαίνουμε τις ισορροπίες, γιατί πιάνουμε τα άσχημα, σας το είπα από την αρχή. Πιάνουμε πολλά άσχημα, βγάζουμε ένα λίγο τερατώδες αποτέλεσμα και καταλήγουμε δηλαδή και εμείς οι ίδιοι να νιώθουμε ότι κάνουμε έγκλημα. Μπορώ να πω κάτι. Ένιωσα πολύ άσχημα όταν είδα. Λίγο, γιατί προσπαθώ να πω κάτι μισή ώρα. Την κηδεία των τριών παλικαριών που έπεσαν στα Ίμια, ας πούμε. Η οποία είχε δοθεί. Ενώ το γεγονός ήταν ότι είναι τρία παλικάρια που υπηρετούσαν την πατρίδα και πέσανε. Ούτε να δω την άλλη να κλαίει, ούτε να δω την άλλη εγώ να οδύρεται. Εγώ το θεωρώ σαν χρέος μας αυτό που κάναμε τότε. Και αν είναι από τα σημεία που. Σούπα σε πολλά σημεία ότι έχουμε κάνει άδικο. Εκείνο το πράγμα το θεώρησα χρέος μας. Αυτά τα παιδιά, κανείς μας δεν ξέρει πώς σκοτώθηκαν. Σκοτώθηκαν όμως για την πατρίδα. Ξέρουμε, ναι, θέλω να πω από εμάς εδώ. Μην κάνουμε τους χαζούς, ξέρουμε πώς σκοτώθηκαν. Από εμάς εδώ. Από εμάς εδώ ήταν ήρωες για την πατρίδα και είχαμε λόγο όλοι να τους αποτίσουμε ένα φόρο τιμής. Εμείς αυτό που είχαμε να κάνουμε ήταν να πάμε στις κηδείες τους και να το κάνουμε ως φόρο τιμής. Θα μου πεις ότι βγήκε και το κλάμα. Εκλαίει ο κόσμος στις κηδείες, αλλά παιδιά και του Ελίτη την κηδεία την είδαμε και τους εφαίρει την κηδεία. Αν δεν είναι εμπορικό θέμα ο Ελίτης τώρα, να μην τρελαθώ. Αποδίδουμε φόρο τιμής δείχνοντας την κηδεία κάποιου live. Δεν καταλαβαίνω την ένσταση. Γιατί δεν είναι. Δηλαδή τι πρέπει. Δεν είναι η σιωπή, τι δεν να κάνουμε. Να είναι. Η σιωπή. Η σιωπή. Μα όταν σιωπούμε για κάτι, κατηγορούμε. Η κηδεία είναι ένα προσωπικό θέμα. Όταν σιωπούμε για κάτι, βρισκόμαστε κατηγορούμενοι ότι το αγνοούμε. Όχι. Δηλαδή τι να κάνουμε. Να καθόμαστε να κοιτάμε την κάμερα έτσι και να λέμε σιωπούμε τώρα ως φόρο τιμής. Εγώ δεν καταλαβαίνω έτσι. Γιατί πρέπει να γίνει κοντινό στη χείρα του και στη μητέρα του Βλαχάκου και σε οποιονδήποτε τέτοιο την ώρα που κλαίει. Κοντινό. Εκεί. Πάλι θα καταλήξουμε στον ίδιο κύκλο που σου λέω. Ότι εκείνο το πράγμα θέλει να έχει και κάποια στοιχεία τα οποία θα είναι πιο ελκτικά για το θεατή. Και είναι σε αυτό το πράγμα. Και είναι σε αυτό το θέμα. Δηλαδή. Πρόσεξε όμως, ποια είναι η διαφορά και τι είπα από την αρχή. Ότι εγώ δεν ήρθα εδώ να σας ωραιοποιήσω τίποτα. Ήρθα απλώς να σας πω την άποψή μου και να μου πείτε κι εσείς τη δική σας για το γεγονός ότι δεν είναι όλα μαύρα όπως δεν είναι και όλα άσπρα. Και ακριβώς επειδή η δημοσιογραφία χρειάζεται και την εμπορικότητα, προσπαθούμε να βαδίζουμε ανάμεσα και στα δύο. Αυτό είναι το θέμα. Πάντως η εμπορικότητα με το λειτουργήμα για μένα δεν. Δηλαδή αυτό που λέγανε πολλοί δημοσιογράφοι, ότι ασκώ λειτουργήμα, δεν νομίζω ότι ισχύει. Πώς θα κάνουμε δημοσιογραφία τότε διαφορετικά, πείτε μου. Δηλαδή εγώ προτιμώ να είμαι ένας δημοσιογράφος που θα έχω. Θα προσπαθώ να βρω ένα μέσο δρόμο ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην ουσία της δουλειάς μου και θα με κρίνει ο κόσμος γι' αυτό και όταν θα με απορρίπτει θα καταλαβαίνω ότι πήγα περισσότερο στην εμπορικότητα παρά να μην κάνω την καθόλου. Γιατί είναι πολύ ρομαντικό να πούμε ότι θα κάνουμε εδώ πέρα μια εφημερίδα όλοι μαζί, θα βάζουμε από 100 δραχμές τη μέρα, θα την κυκλοφορούμε και θα τη διαβάσει κανένας. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Άμα πίναμε ένα καφέ σε μια καφετέρια
και μιλάγαμε για το θέμα Τόλι Τζούλια. Θα μου μετέδεσαι το θέμα με την ίδια φόρτιση που το μετέδωσε στο γυαλί? Όχι, για μένα ήταν ένα θέμα το οποίο το κάναμε, θα σας πω και διαφορετικά, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το Sky. Ναι. Σε μια στιγμή δηλαδή που ο Sky ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, ναι, και που με κουτσομπολίστηκε η διάθεση, mm-hmm, σε μεγάλο βαθμό. Κρύψα τα μικρόφωνα στο δικαστήριο. Βοήθησε το σταθμό, γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι να το είδαν παραπάνω. Είναι η κακή άκρη. Και το λέω εγώ που συμμετείχα. Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να σου πω. Όταν είσαι ένας παρουσιαστής ειδήσεων και θεωρείς, αν μη τι άλλο, ότι κάνεις ένα λειτουργήμα, δηλαδή πρέπει να είναι σαφή εγώ η θέση σου, πιστεύω. Ή κάνεις καριέρα, ή κάνεις λειτουργήμα. Για μένα ο Τέρενς Κουίκ κάνει καριέρα. Όταν βγαίνει και μου δραματοποιεί όλες τις. Τον χαρακτηρίζει, αυτό το πράγμα. Στο ξαναλέω. Δεν μπορεί γι' αυτό. Είναι ένας πολύ καλός newscaster. Δεν μπορεί να κάνει να σου πω τίποτα, την άποψή μου, ναι, γι' αυτό. Αλλά δεν είναι αντικειμενικός. Δηλαδή, όταν βλέπω ειδήσεις από αυτόν τον άνθρωπο, είμαι καχύποπτος. Ξέρω, καταλαβές. Ναι, είναι φοβερό. Τα πάντα είναι φοβερά. Μην μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι εδώ τώρα, για όνομα. Υπάρχουν παραδείγματα, επειδή είσαι παρουσιαστής ειδήσεων. Γι' αυτό στο βάζω αυτό το θέμα. Ποια είναι η διαφορά? Εγώ δεν δέχομαι τον όρο παρουσιαστής. Εκείνη η διαφορά. Και αυτό είναι που κάνουμε στο Sky. Δημοσιογράφος. Εμείς δεν παρουσιάζουμε ειδήσεις, παιδιά. Είναι η μεγάλη μάχη κάθε μέρα. Προσπαθούμε να βγάζουμε και ειδήσεις. Και αυτή είναι η ιστορία. Τον δεν παρουσιάζουμε. Θα το δεχόσουν. Showman. Γιατί ουσιαστικά η ειδήσεις είναι ένα show κατά κάποιο τρόπο. Δεν νιώθω showman. Να πω κάτι. Δηλαδή δεν έχω δει στο δελτίο. Μπορεί να φτάσει και αυτή η ώρα, αλλά αυτά δεν θα μιλήσει με τίποτα. Στο δελτίο δύο πράγματα. Σταμάτα. Έχω να ρωτήσω κάτι εδώ και μισή ώρα. Μένει στη μέση αυτό με το κουί. Είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι ο άνθρωπο εδώ. Σημασία έχει το τι θα πει ή πώ θα το πει. Αυτό εμένα με νοιάζει. Έχει σημασία και το τι θα πει και πώ θα πει. Πιο σημαντικό ποιο είναι όντως. Το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι να βρεις το τι θα πεις με το σωστό τρόπο. Που θα είναι ένας τρόπος μέσος, παιδιά. Θα το επαναλάβω, δηλαδή ανάποδα να με γυρνάτε και να με κουνάτε, το ίδιο θα σας λέω. Δεν μπορεί να γίνει δημοσιογραφία αλλιώτικα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στον κόσμο αλλιώτικα. Έχουμε ανάγκη τους επιχειρηματίες τύπου, δυστυχώς. Αν το δελτίο δεν το μετρούσε η HB. Ναι. Θα άλλαζε κάτι? Δεν θα βγάζαμε τον Τόλι και την Τζούλια. Άλλα πράγματα. Τόσα μα ναι, μα τι ψέματα θα πούμε ή δεν θα παραδεχτούμε? Σας το είπα από την αρχή. Τίποτα άλλο. Να πω κάτι. Είπες πριν ότι η ειδήση είναι κάτι καινούριο. Ναι. Τι καινούριο είχαν τα έκτακτα δελτία από τον Άσιο που δεν λέγανε τίποτα? Να σου πω. Όλα τα έκτακτα δελτία που βγαίνανε σε μια περίοδο στην οποία. Πρόσεξε, μην γελάς, γιατί είναι εύκολη η ειρωνική δουλειά. Πολύ, είναι εύκολη η ειρωνική δουλειά και το γέλιο, αλλά δεν είναι πάντα. Δεν το ειρωνεύομαι. Απλά ήταν αστείο. Δηλαδή δημιουργήθηκε γύρω από αυτό το θέμα, ας πούμε, μια σειρά από ανέκδοτα. Γελιοποιήθηκε. Έκτακτο δελτίο που έπαιρνε ο καθένας μέσα δεν έλεγε τίποτα. Το κυνηγούσαμε όλοι έτσι. Ήταν έκτακτο δελτίο. Γιατί δεν περιμένατε? Άλλο το ανέκδοτο και άλλο το έκτακτο δελτίο. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Μπαίνει ο τότε πρωθυπουργός της χώρας στο νοσοκομείο. Η πληροφόρηση, μετά από τις 10 πρώτες μέρες. Η πληροφόρηση που μας παρέχεται, τα έκτακτα δελτία που βγαίνανε ήταν μόνο για τα ιατρικά ανακοινοθέντα. Δεν βγαίνανε άλλα έκτακτα. Όχι. Μετά δεν βγαίνανε έκτακτα, αλλά τις πρώτες μέρες βγαίνανε. Όχι, μέσα ήταν έκτακτη σύνδεση. Περιμένανε με τα μικρόφωνα να γίνει έκτακτη σύνδεση. Σου λέω αλήθεια. Το έβλεπα συνέχεια στο σπίτι μου και το έβλεπα συνέχεια. Η διαφορά ποια είναι? Στο Ωνάσιο. Να το πάρουμε το θέμα διαφορετικά. Οι δημοσιογράφοι για μένα στο Ωνάσιο υπέδειξαν υποδειγματικά υπεύθυνη στάση. Θα σας πω το γιατί. Σε εκπλήσω. Σε ρωτώ λοιπόν, επειδή κατηγορούμαστε και από τους πολιτικούς. Είμαστε καταρχήν οι άνθρωποι που κατηγορούνται από τους πάντες, έτσι. Από τους πάντες, βέβαια. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, τι βγήκε που είπανε δημοσιογράφοι και ήταν ακριβώς στον Άσιο? Είπανε ποτέ ότι πέθανε ο Παπανδρέου χωρίς να έχει πεθάνει? Είπανε ποτέ ότι ο Παπανδρέου είναι καλά χωρίς να είναι καλά? Δεν είπα ότι σχεδόν, δεν είπα κάτι. Δεν είπα σχεδόν, το σύνολο, των ανθρώπων που κουράστηκαν και έκαναν τη δουλειά τους κάτω από απίστευτες συνθήκες εκεί, έκανε τη δουλειά του σωστά. Δεύτερον, δεν είχαμε την πληροφόρηση που έπρεπε από μέσα. Ποια ήταν η πληροφόρηση που έπρεπε? Η πληροφόρηση που έπρεπε ήταν ότι βγάζαμε μία είδηση και λέγαμε ότι σήμερα έχει υποστεί μία λίμωξη και φτάνει στο κατόφλι του θανάτου. Και μας λέγανε λέτε ψέματα. Και μετά από τρεις μέρες το βγάζαμε στο ιατρικό ανακοινοθέν. Και όλα όσα βγάζαμε, αυτό δεν μπορεί να μην το θυμάστε, επιβεβαιώνονταν μετά από τρεις μέρες. Και βγήκε ο κύριος Κρεμαστινός και μας είπε όταν ο Παπανδρέου έφυγε από το νοσοκομείο ότι έφτασε τρεις φορές στο θάνατο και ότι έγραφε άσπρη γραμμή ο καρδιογράφος. Εάν το λέγαμε εμείς αυτό τότε. Θα μας κλείνανε, θα μας βάζανε 500 εκατομμύρια πρόστιμο. Να πω γιατί, κάτι, παιδιά. Δεν αμφισβήτησα. Άρα οι δημοσιογράφοι κάνανε τη δουλειά τους καλά. Εγώ μισό λεπτό, τώρα θα κάνω τον Ευαγγελάτο εγώ. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο. Όχι, ναι, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο από εδώ των εργαζομένων και τον εκπρόσωπο από εκεί τη εργοδοσία. Δεν θα τα βρούμε, παιδιά. Είπα μόνο την εισαγωγή σε αυτήν την εκπομπή, τον πρόλογο. Δεν έχω πει τίποτα, αφήστε με να πω τον επίλογο. Να ευχαριστήσω τον Νίκο που ήρθε και να υποσχεθούμε ότι θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή. Να τα βάλουμε κάτω πάλι. Ευχαριστούμε.